Και είπα σήμερα, επειδή έχουμε αυτή τη φανταστική όψη, αυτό το τρίγωνο ανάμεσα στον ήλιο, στον δοξότη και τον Άρη που βρίσκεται στον κρυό, α μου κλείσει κάποιο, ευχαριστώ, ε, να βάλω ένα κόκκινο έτσι να την τιμήσω την όψη. Γιατί το χρώμα, το κόκκινο είναι το χρώμα του κρυού, ή, το βαθύ κόκκινο είναι και του σκορπιού βέβαια, και η Σελήνη είναι στο σκορπιό σήμερα. Α, οπότε αφαιρίστε. το έχω συνδυάσει το πράγμα. Γι' αυτό τα ζώα τη φωτιά είμαστε τόσο τα χαρούμενα. Τα όλα. Έτσι, κάπως. Λοιπόν, όντω ε, αυτή η όψη είναι πάρα πολύ θετική, μας ενδυναμώνει, κάπως μας ενθαρρύνει. Ε, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που υπάρχει το υπόλοιπο, ε, το να έχεις ένα τρίγωνο, μια καλή όψη, που ρέει κάπως το πράγμα, ε, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δράση μας, με την αποφασιστικότητα, όλα αυτά θετικό, εγώ το λέω. Τώρα, η Σελήνη θα είναι και σήμερα και αύριο στο ζώδιο του Σκορπιού. Σήμερα... Μ, έχει μια αντίθεση με τον ουρανό, μπορεί να φέρει απρόπτα αυτά που δεν περιμένει, αυτά που μπορεί να σε εκνευρίσουν λίγο, να σε πετάξουν εκτό προγράμματο. Μερικέ φορέ όμω τα απρόπτα είναι και ωραία, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι για κακό. Ε, αύριο έχει μια πολύ ωραία σύνοδο Ελλήνη Αφροδίτη. Είναι μια πιο ερωτική μέρα, θα έλεγα, το Σάββατο. Δεν ξέρω πώ θα την εκμεταλλευτείτε. Κοιτάξτε, κάπω να την εκμεταλλευτείτε. Και ο, απαραίτητα ερωτικά ε, ενώ είναι μια πιο παθιασμένη μέρα Κάποιο μπορεί να παθιάζεται και με άλλα πράγματα, όχι μόνο με τα ερωτικά yeah. Λοιπόν, Κυριακή. Σελήνη στον Τοξότη. Και προετοιμάζει την έκλειψη που θα έχουμε τη Δευτέρα. Είναι η δεύτερη και τελευταία της χειμωνιάτικης περιόδου στο ζώδιο του Τοξότη. Από την Κυριακή λοιπόν που μένει η Σελήνη. Ε, εντάξει, την αναλύω ε, αύριο στο Star System. Θα πούμε πολλά πράγματα τη Δευτέρα περισσότερα. Ε, και είναι μια κατάσταση, έχουμε ξαναπεί οι εκλήψεις, που δείχνουν ότι α, υπάρχει περίπτωση κάτι να τελειώνει, κάτι για να δώσει τη θέση του σε κάτι καινούριο, οπότε υπάρχει αυτό ακριβώς το πλαίσιο με τη συγκεκριμένη έκλήψη που έχουμε. Αυτοί που επηρεάζονται, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες, ηχθείς, όσοι έχετε οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, μπορεί να την νιώθετε ήδη, Μπορεί όμω και μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι. Πολλέ φορέ όταν πηγαίνουμε προ την έκλειψη, αχά, προ την έκλειψη, κάποιοι μπορεί να την νιώθουν έτσι λίγο πιο έντονα.